Κύριε Περιφερειάρχα, η πρώτη συνάντηση με τους δημάρχους της Εύβοιας για το 2024. Θέλω λοιπόν την αποτίμηση της συζήτησης. Οι δήμαρχοι της Εύβοιας δεν είναι καινούργιοι γνώριμοι, καινούργιοι φίλοι, καινούργιοι συνεργάτες. Έχουμε πλέον μια πολύ εμπεδωμένη σχέση και όρημη και αποτελεσματική και με τους πανεκλεγέντες και με τους νεοεκλεγέντες, και αυτό καταλήγει στο να έχουμε μια ιεραρχημένη και εμπεδωμένη επίσης κατάσταση έργων προτεραιοτήτων, δράσεων, πρωτοβουλειών, οι οποίες είτε ήδη τρέχουν και εξελίσσονται, είτε θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα. Έτσι λοιπόν δεν ήταν συνάντηση γνωριμίας, αλλά επανεπιβεβαίωσης των σχέσεων και των σχέσεων εκείνων που οδηγούν σε σωστή και αποτελεσματική δουλειά, ωφέλιμη προς τους συμπολίτες μας. Σε εύχομαι σε όλους καλή θητεία, αποτελεσματική, και είμαι βέβαιος γι' αυτό. Η περιφέρεια θα είναι πάντα δίπλα τους για οτιδήποτε μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι στους πολίτες που από κοινού αναφερόμαστε. Έχετε δηλώσει ότι το 2024 είναι η αρχή της πενταετίας για την πενταετία των έργων εδώ στην Εύβοια. Το επιβεβαιώνετε για ακόμα μια φορά? Νομίζω πως και η προηγούμενη θητεία χαρακτηρίστηκε από ένα πολύ πλούσιο έργο, αλλά σημαδεύτηκε από δύσκολες καταστάσεις, κρίσεις, παγκόσμιες και τοπικές. Σήμερα λοιπόν που τα πολλά από αυτά είναι πίσω μας, έχουμε με την οριμότητα πια αν θέλετε και την εμπειρία, αλλά και όλα εκείνα τα εργαλεία, χρηματοδοτικά, διοικητικά, πολιτικά, θεσμικά, που θα μας επιτρέψουν πραγματικά αυτή η θητεία, όπως επαναλάβατε μια παλιά μου φράση, να είναι η θητεία των πολλών μεγάλων και λίγων έργων που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.